Να μας πας εκεί που μας υποσχέθηκες. Θα σας πάω βασικά να συναντήσουμε μια πολύ αγαπημένη μας εδώ στην εκπομπή και δικιά μας αγαπημένη δηλαδή. Και θα τη δούμε, δεν είναι χαμογελαστή. Φοράει και τα γυαλάκια της, βλέπετε και την καλτέρα πίσω. Η Χριστίνα Ιβραχάλη από τη Σαντορίνη, παρακαλώ, παιδιά. Γεια σου, Χριστίνακη. Καλό μεσημέρι, τι Χριστίνα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήθελα να σας χαιρετήσω κι εγώ από αυτό το υπέροχο μέρος στο οποίο βρίσκομαι. Θέλω να σας παρουσιάσω κάτι το οποίο ούτε εσείς ούτε εγώ θα μπορέσουμε να κάνουμε ποτέ στη ζωή μας. Ναι. Βρισκόμαστε λοιπόν στη Σαντορίνη. Για τον Τζούνο, μην ορκίζεσαι. Αυτό μην το λες, μπορεί να μπορούμε κάποιοι. Αυτό θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας προκαλώ, προλαβαίνετε μέχρι αύριο στις 4 να λάβετε μέρος στον αγώνα. Θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, θα αλλάξουμε τους κανονισμούς. Λοιπόν, 7ο Red Bull Art of Motion εδώ στη Σαντορίνη, στη φυσική πίστα της Ίας. Αύριο λοιπόν 18 αθλητές θα προσπαθήσουν και θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους για να κατακτήσουν τον παγκόσμιο τίτλο. Βρίσκονται στο νησί γύρω στους 500 περίπου αθλητές, είτε για να λάβουν μέρος στα προκριματικά τις προηγούμενες ημέρες, είτε για να παρακολουθήσουν από κοντά τον κορυφαίο αγώνα freerunning στον κόσμο. 109 αθλητές έλαβαν μέρος στα προκριματικά των περασμένων ημερών. 5 μόνο κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για τον τελικό. 7 από έναν online διαγωνισμό που έγινε, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κυρσανίδης, ο οποίος πήρε την πρώτη θέση στον online διαγωνισμό, αλλά και οι 6 περσινοί φιναλίστ. 18 λοιπόν αθλητές αύριο στις 4 το απόγευμα θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους εδώ, στη φυσική αυτή πίστα της Ίας, για να κατακτήσουν τον τίτλο. Όπως σας είπα και πριν, ο Δημήτρης Κυρσανίδης, ο 2 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, πέρυσι δεν κατάφερε να περάσει τον τελικό, όμως φέτος θέλει να κάνει το comeback και να επιστρέψει στο βάθρο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι πολύ σπουδαία ονόματα του free running έμεναν εκτός τελικού. Παρόλα αυτά, αύριο έχουμε να παρακολουθήσουμε πολλά νέα ταλέντα. Πολύ νέο αίμα, με πάρα πολύ εντυπωσιακά tricks. Πραγματικά πρόκειται για έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αγώνες που έχετε, Χριστίνα, παρακολουθήσει ποτέ. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες. Η πίστα δηλαδή. Εκτός από τη δικιά σου εικόνα που είναι συγκλονιστική από μόνη της, είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας στέλνετε. Η φυσική πίστα της Σαντορίνης, αυτό το πράγμα είναι μοναδικό στον κόσμο, και αυτό γίνεται και εκεί ο αγώνας βεβαίως, έτσι, δεν το συζητάμε. Ακριβώς, και γίνεται για 7η χρονιά. Καταλαβαίνετε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, όπως σας είπα και πριν, είναι μια φυσική πίστα για να δοκιμάσουν οι αθλητές τις δυνάμεις τους. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο βεβαίως θα έχετε και εσείς την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αύριο στις 4 το απόγευμα, σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, σε μετάδοση από την φανταστική Μέρη Ρετσίνα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα είναι κοντά σας αύριο. Και εμείς βεβαίως εδώ θα είμαστε μαζί σας για να σας μεταφέρουμε το κλίμα, τη δράση, την ένταση και τα φανταστικά τρίξ των αθλητών. Την αγάπη μας. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα. πάρα πολύ. Τη δική μου, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Φοβερή διοργάνωση και φοβερό θέαμα, έτσι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Μην ξεχνάτε το